Ένας φίλος μου μας πρότεινε να πάμε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Άγιο Όρος, παρόλο που ζούσα στην Ελλάδα. Και αφού μου εξήγησε ότι είναι μια περιοχή με μοναστήρια κτλ., λέω τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα. Μου λέει, θα πάμε, λέει, στα μοναστήρια, έχει δωρεάν φαγητό και ύπνο και θα κάνουμε και μπάνια, λέει, από το ένα μοναστήρι ανάμεσα στο άλλο θα κάνουμε μπάνια. Και μας είχαν τελειώσει τα λεφτά, γιατί ήταν στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε δέχτηκα να πάμε, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο. Όταν πήγαμε όμως στο Άγιο Όρος, έπαθα μία έκπληξη. Αφενός μ' άρεσε πολύ το περιβάλλον. Τη πιο μεγάλη έκπληξη όμως την έπαθα όταν άρχισα να συζητώ με τους μοναχούς. Εκεί διαπίστωσα ότι αυτοί τα έχουν, λέει, ένα κώδικα αξιών τελείως ανάποδο από αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή είχε μια τέτοια διάθεση προσφοράς που δεν τις αντάμε στον κόσμο με τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός. Στο μοναστήρι που μείναμε, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, έπιασα γνωριμία και φιλία με έναν συνομήλικο μοναχό. Όπως συζητούσαμε, έπαθα μεγάλη εντύπωση. Αυτός λοιπόν, μετά τις συζητήσεις που είχαμε, μου πρότεινε να πάω να συναντήσω τον πατέρα Παΐσιο. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να πάω. Μου λέει, εδώ κοντά είναι, 20 λεπτά πιο κάτω. Λέω, τι να πάω να κάνω εκεί πέρα. Βέρε πάνε, μου λέει, αυτός δεν είναι σαν και εμάς, ας πούμε. Λέω, δηλαδή τι έχει αυτός. Μου λέει, αυτός κάνει θαύματα. Και κατέβηκα κάτω να συναντήσω τον γέροντα. Το κελάκι του γέροντα, το σπίτι του γέροντα, ήταν μέσα στο δάσος και ήταν περιτριγυρισμένο με ένα φράχτη από σύρμα. Έφτασα λοιπόν εκεί έξω από το φράχτη, από την αυλόπορτα, χτύπησα ένα σίδερο που είχε και είδα κάποιος βγήκε, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο και μου λέει, παιδί μου, λέει, τι θέλεις? Λέω, τον γέροντα Παΐσιο. Και τι τον θέλεις? Λέω, δεν θα μου ανοίξεις? Κρέμασε το κλειδί πάνω σε ένα σύρμα που σύρθηκε από το σπίτι μέχρι την αυλόπορτα, ξεκλείδωσα εγώ και άρχισα να προχωράω προς το σπίτι. Όταν έφτασα κοντά στο σπίτι, αυτό ήταν σε ένα μπαλκονάκι από πάνω και εγώ από κάτω. Μου λέει, μου έχει πέσει η ζακέτα μου εδώ κάτω, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο? Πραγματικά πλησίασα εκεί κοντά, έσκυψα να πάρω τη ζακέτα και άπλωσα το χέρι μου έτσι, τεντώθηκα προς τα πάνω να του τη δώσω. Το κεφάλι μου έπεσε απότομα προς τα κάτω, γιατί είδα ένα φως, μια λαμπρότητα. Αλλά αυτό το φως που έβλεπα, αυτή η λαμπρότητα, αυτή η λάμψη, αυτό το πνευματικό μεγαλείο, δεν είναι, ας πούμε, σαν ένα φλάς ή σαν ένα δυνατό φως, αλλά μου έφερε μια βαθιά αλλίωση μέσα στο μυαλό μου, στη ψυχή μου και στο σώμα μου. Και με έναν κάποιο τρόπο έγινα εκστατικός. Γύρισα λοιπόν να περπατήσω και την ώρα που περπατούσα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν. Λέω, μα τι είναι αυτό που είδα τώρα? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως? Τι συνέβη και τώρα? Τι είδα τώρα? Δηλαδή, όταν έκανα το γύρο, είδα μπροστά μου ξανά τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχα αντικρίσει στο μπαλκόνι. Είδα ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Θυμάμαι όταν είδα μια φορά την εικόνα της μεταμόρφωσης, που είναι ζωγραφισμένος ο Θεός, ο Χριστός να λάμπει και οι Απόστολοι κάτω, τότε ξύπνησε το μυαλό μου και είπα, κάτι τέτοιο έγινε και με μένα όταν είδα την πρώτη φορά τον γέροντα. Μετά από ένα μήνα λοιπόν είπα στον εαυτό μου ότι αυτά τα πράγματα γίνανε, τα είδες μόνος σου, δεν σου τα είπε κανένας άλλος, οπότε δεν μπορείς να παριστάνεις ότι δεν κατάλαβες, ότι δεν είδες. Πρέπει να πας πίσω να δεις τι έγινε και να βγάλεις ένα συμπέρασμα και να βγάλεις μια άκρη.
γεννήθηκε ο πατήρ Παΐσιος και θέλανε να τον βαφτίσουν οι γονείς του, γιατί ο πατέρας του, ο πατρός Παΐσιου, ήταν πρόεδρος του χωριού. Ήταν δεμένος πολύ με τον Άγιο Αρσένιο τότε και ήθελε να βάλει μεταξύ στην κόλη του Παΐσιου. Και τότε του λέει ο Άγιος Αρσένιος, μπορείς να βάλεις όσους, του παππού σου το όνομα, του παππού του το όνομα. Εγώ θέλω να βάλω το δικό μου το όνομα. Εγώ δεν δικαιούμαι να αφήσω έναν, λέει, στο πόδι μου. Καλόγερο. Αυτός χωρίς να ρωτήσει κανέναν ο Άγιος Αρσένιος, λέει βαπτίζεται τον τρόπο του Αρσένιος. Έγινε εκεί το σώσε. Ήταν οι συγγενείς του, οι θείοι του, οι θείες, ένας αλλαλαγμός, ένας πασουλισμός. Άρχισε να τα βάζουμε με τον πατέρ Αρσένιο, που ήταν εφημέρος της Σταφάρας, ποιος είναι αυτός, χωρίς να με τον ρωτήσει, και όντως δεν σε ρώτησε. Βγάζει το όνομά του και είναι δοξομανής και είναι φιλόδοξος και μας παίζει και τον Άγιο. Αυτός τα άκουγε όλα που γίνονται, αυτός έκανε το μυστήριο όμως με τα φόβου Θεού. Μόλις τέλειωσε το μυστήριο, τους κάλεσε ο Άγιος Αρσένιος και τους είπε «Μη φωνάζετε, μη με κατακρίνετε και αμαρτάνετε». Την ώρα που πήρα να πάρω το παιδί και να πω βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, είδα ένα λαμπερό σταυρό στο μέτωπό του. Και αμέσως η χάρις μου είπε «Αυτός θα είναι ο διάδοχος». Από τους γονείς του έμαθε να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται, διότι οι γονείς του δύο φορές την ημέρα προσεύχονται όλοι μαζί σαν οικογένεια στο σπίτι. Μικρό παιδάκι όταν ήτανε εκεί στην Κόνιτσα, επειδή ήτανε έτρεχε πολύ και έβγαινε πρώτα σε τα παιδιά, τον κορόιδευαν προσφυγόπουλο και δεν τον άφηναν να τρέξει τα άλλα παιδιά. Και πήγαινε στη μητέρα του με παράπονο και της έλεγε «Μητέρα, με κοροϊδεύουν τα παιδιά και δεν με αφήνουν να τρέχω». Τότε η μητέρα του του έλεγε «Παιδί μου, έχουμε εδώ χώρο, τρέξε εδώ πέρα. Γιατί θέλεις να σε βλέπουν, για να έχεις υπερηφάνεια ότι βγαίνεις πρώτος? Πρέπει να είσαι ταπεινός στη ζωή σου». Και αυτό το παράδειγμα της μητέρας του το ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έμεινε πάντα ταπεινός σε όλη τη ζωή και ζούσε με απλότητα και με ταπείνωση. Μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη θα πρέπει να χρωστάμε σε αυτούς που μας ταπεινώνουν και μας αδικούν και μας ποτίζουν φαρμάκια, παρά σε εκείνους που μας τρέφουν με εκτίμηση και με γλυκά λόγια ή με νόστιμα φαγητά και γλυκά. Όταν ήταν έφηβος ο πατήρ Παΐσιος, μου έλεγε, θυμάμαι, πήγαινε και μάθαινε ξυλουργός. Και τότε όταν εσχόλανε, πήγαινε μόνο στα χωράφια, στον κάμπο και προσευχόταν με κλάματα. Οι γονείς του ανησύχησαν. Άρχισαν να σχολιάζουν ότι πάει ο Αρσένος, θα γίνει καλόγερος, θα το χάσουμε. Ήρθε κάποιος θείος του από την Αθήνα, φιλόλογος, φίλος του λόγου, αλλά το λάμδαμε μικρό. Λέει, αφήστε μου και θα τον τακτοποιήσω, αφήστε μου να τον τακτοποιήσω. Αυτός ως μορφωμένος που ήταν, το εισαγωγικό, του λέγω, τον καλή, τον Αρσένιο, του λέει, μην είσαι φανατικός. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος άνθρωπος, αλλά είναι όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ. Έτσι είναι και ο Χριστός. Μην είσαι τόσο φανατικός ότι είναι Θεός ο Χριστός. Στην αρχή αντέδρασε ο Αρσένιος τότε, του λέει, όχι, εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά μετά του έκανε ζημιά. Άρχισε ο διάβολος να τον πειράζει και σταμάτησε να πήγε να προσεύχεται. Δεν κοιμόταν, είχε λογισμούς, αφιβολίες. Αλλά όμως απεφάσισε, λέει, είναι ο Χριστός, δεν είναι Θεός, εγώ θα τον αγαπώ και θα προσεύχομαι. Και μια φορά που πήγε και έκλαψε πάρα πολύ, αλλά μέσα του η αφιβολία ήταν μόνιμη, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Δίπλα εκεί είχε έναν εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας.
Πήγε να ανάψει το καντήλι ο πατήρ Παΐσιος, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, εγωνάτισα κάτω, λέει, είμαι μόνος μου στο εξοπλίσι, προσευχώ μου με γοερές κραυγές. Χριστέ μου, δείξε με ένα σημείο ότι είσαι ο αληθινός Θεός. Μετά από ώρες κλάμα που είχαν. Ενώ ήταν σκυφτός εκεί, στη μέση της εκκλησίας, μόνος του. Ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της του ιερού βήματος και παρουσιάζεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο ανοιχτό και του λέει, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και αυτά που του είπε τα έγραφε και στο Ευαγγέλιο που το κρατήσουμε τα δύο του χέρια. Και τότε ο Χριστός, ο Αρσένιος τότε, ανεπάφθηκε το πνεύμα του και πήρε αυτήν την πληροφορία. Να προτιμούμε τις θλίψεις και να τις δεχόμαστε καλύτερα από τις χαρές. Το πικρό φάρμακο πολλές φορές είναι καλύτερο από το γλυκό, διότι θεραπεύει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από τον πόνο. Μοναχός Παΐσιος. Αυτός είναι ο θάλαμος που νοσηλευόταν. Αφήστε το ανοιχτό αν θέλετε ένα λεπτό. Είχα μάθει ότι ήταν άρρωστος πλέον από τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Όταν του, όπως ήταν ξαπλωμένος, φρεσκοχειρουργημένος, εγώ τον έζησα ως γιατρός, χειρουργός του. Πώς κάναμε μία συζήτηση για την Παναγία, είχε πάντοτε την εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας δίπλα του. Και κάναμε μία συζήτηση, σηκώνεται όρθιος να πάρει την εικόνα να μου τη δείξει από κοντά, να μου πει ότι έτσι την είδα εγώ την Παναγία. Εγώ βέβαια είχε τους ορούς, είχε κρεμασμένους, από αυτό κάνω, σηκώθηκε όρθιος, πήγε εκεί στην Παναγία, τη φίλησε, μου την έδωσε και εμένα να τη φιλήσω και ξαναγύρισε πίσω και εγώ ακολουθούσα από πίσω με τους ορούς. Ήταν σαν να μην τον πονούσε τίποτε, σαν να μην του συνέβαινε τίποτε. Θα σας πω τώρα το ένα πολύ μεγάλο πνευματικό δώρο που μου έκανε λίγο πριν πεθάνει. Τον έβγαζα από το Άγιο Όρος και πηγαίναμε στη Σουρωτή με το αυτοκίνητό μου. Είναι μία απόσταση περίπου 2-3 ώρες με το αυτοκίνητο, εξαρτάται πόσο τρέχεις. Στο δρόμο συζητούσαμε εκεί πέρα, λέγαμε διάφορα και κάποια στιγμή τον ρώτησα. Του λέω, βρε γέροντα, του λέω, πώς είναι ο Θεός. Πες μου λίγο για το Θεό, λέω, πώς είναι ο Θεός. Τι τον ζήτησα εγώ τώρα, τον ζήτησα να μου πει λίγα λόγια. Ότι ο Θεός είναι έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα. Αυτός δεν απάντησε, έσκυψε λίγο το κεφάλι του και προσευχήθηκε. Λίγο, λιγότερο από ένα λεπτό. Και τότε ξαφνικά άνοιξε ο ουρανός, άνοιξε η ψυχή μου. Οδηγούσα. Και ήμασταν μάλιστα πάνω σε ένα σημείο με στροφές. Και ξαφνικά άρχισα να νιώθω το Θεό. Μέσα στο αυτοκίνητο, έξω στους λόφους, πάνω στα αστέρια, στο γαλαξία, ένιωθα παντού το Θεό. Γιατί εγώ είχα μια αγωνία με τα πράγματα του κόσμου, ξέρω εγώ πώς θα γίνουν έτσι και τα λοιπά, αλλά κατάλαβα ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Τίποτα δεν κουνιέται, ούτε τον παραμικρό φύλλο, χωρίς τη θέληση του Θεού. Τι να πρωτοθαυμάσω με αυτό το γεγονός, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και λέω, μα ποιος ήταν ο γέροντας, τι παρησία είχε στο Θεό. Με μία μικρή προσευχή να μπορεί να δίνει τέτοια δώρα, είναι δύσκολο να μιλάς για έναν Άγιο. Πρέπει λένε να είσαι Άγιος για να μιλήσεις για έναν άλλον Άγιο. Δηλαδή πρέπει κάποιος άνθρωπος να έχει μία εμπειρία από τη χάρη του Θεού, αν δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία, καταντά αναπίστευτα αυτά τα πράγματα. Ακούγονται στα αυτιά των ανθρώπων υπερβολικά. Στα δικά μου τα αυτιά, αυτά που σας λέω,
είναι πολύ λίγα.